Νέα ένταση σημειώθηκε στις σχέσεις Ρωσίας και Ισραήλ, με τη Μόσχα να κατηγορεί το Τελαβίβ ότι παραβίασε κατάφορα την εδαφική κυριαρχία της Συρίας, πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές κατά στρατιωτικών στόχων. Σύμφωνα με τα Συριακά μέσα ενημέρωσης, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε στόχους κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό. Το Ισραήλ πάντως διαψεύδει την πληροφορία, λέγοντας ότι απλώς έλαβε μέτρα προστασίας κατά της εκτόξευσης πυράβλου προερχόμενου από τη Συρία. Η Ισραηλινή επίθεση, η οποία σύμφωνα με το ρωσικό στρατό έγινε από τον Λιβανέζικο εναέριο χώρο, πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που δύο αεροσκάφη της γραμμής που δεν προέρχονταν από τη Ρωσία ετοιμάζονταν να προσγειωθούν στα αεροδρόμια της Βηρητού και της Δαμασκού. Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ χρησιμοποίησε 16 πυράβλους. Από αυτούς οι 14 καταστράφηκαν από τα συριακά συστήματα αεράμινας. Οι σχέσεις της Ρωσίας, που στηρίζει το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, και του Ισραήλ έχουν περιπλακεί μετά το επεισόδιο του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν η συριακή αεράμινα κατέριψε κατά λάθος ρωσικό αεροσκάφος στην προσπάθειά της να αναχαιτήσει Ισραηλινούς πυράβλους.